Γεια! Ευτύχης εδώ! Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και βασικά ελπίζω να μην έχει καταστραφεί ο κόσμος. Βασικά δεν ξέρω αν έγινε τίποτα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου είναι 21 Δεκεμβρίου 2012 και λογικά έχει περάσει αυτή η ώρα 0. Η αλήθεια είναι δεν κατάλαβα να γίνει κάτι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ που είμαι μπορεί να έγινε κάτι πάνω και να μην πήρα χαμπάρι. Συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να καταστράφει ο κόσμος και εγώ να υπάρχω εδώ πέρα. Δεύτερον, να καταστράφει ο κόσμος και να μην υπάρχω εδώ πέρα, να είμαι τώρα κάπου αλλού και να μην το έχω καταλάβει. Μπορεί και εκεί που θα πάμε μετά να υπάρχει YouTube ή κάτι, τέλος πάντων. Και μπορεί επίσης να μην έχει καταστραφεί ο κόσμος και να είμαι εγώ σαν βλάκας εδώ πέρα και να νομίζω ότι έχει καταστραφεί. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ό,τι και αν έχει γίνει, εγώ θα μείνω εδώ πέρα. Για σιγουριά. Γιατί μπορεί να έχει καταστραφεί και να μείνω εδώ μέχρι να είμαι σίγουρο ότι όλα είναι καλά πάνω. Μπορεί να γίνεται τώρα χαμός πάνω από τσουνάμια και τέτοια πράγματα. Να έχει πέσει κανένας μετεωρίτης, να καίγω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό εδώ πέρα που είναι κάπως πιο ήσυχα και ωραία, θα μείνω. Και σε αυτό το βιντεάκι, πρώτον, θα έχετε την ευκαιρία εσείς να μου πείτε αν τελικά καταστράφηκε ο κόσμος. Δεύτερον, θα απαντήσω κάποιες υποθετικές ερωτήσεις που ήδη παίζουν στο μυαλό σας. Και τρίτον, θα σας δείξω μερικά πράγματα που έχω φέρει εδώ μαζί μου για να περάσω τις επόμενες μέρες. Γιατί λέω να μείνω για αρκετό καιρό εδώ πέρα και να κάνω κάθε μέρα και ένα βιντεάκι. Θα μου πεις πώς κάνεις βιντεάκι, όπου έχει καταστραφεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, πρώτα, αν έχει καταστραφεί ο κόσμος και μπορώ να κάνω βιντεάκι, αυτό είναι ένα αρχείο. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό αρχείο που θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να το βρουν οι απόγονείς μας, οι εξωγήινοι μετά που θα έρθουν να μας δουν μετά από εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω. Δεύτερον, μπορεί να μην έχει καταστραφεί ο κόσμος και έτσι να σας λέω πώς περνάω εδώ πέρα. Να καταλάβετε, ας πούμε, όπου είναι τύχη κτλ. Να ξέρετε ότι είμαι καλά. Είμαι καλά. Και τρίτον, έτσι έχουμε μια επικοινωνία. Τώρα, στο θέμα της επικοινωνίας, γενικότερα αυτό το αμφίδρομο δεν τα πω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μπορώ να διαβάζω κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω αν κάποιος εκεί πέρα μου πει ότι όλα είναι καλά και δεν έχει καταστραφεί ο κόσμος. Ούτε μπορώ να πιστέψω αν μπορούμε σε ένα site από εδώ. Γιατί δεν το βλέπουμε τα μάτια μου. Μπορεί να είναι μούφα όλα. Μπορεί να μας κοροϊδεύουν. Πού ξέρεις την αλήθεια και την ψέμα. Λοιπόν, επειδή μερικοί ρωτάτε πώς απαντάς μηνύματα από εκεί κάτω, έχω βρει μια φανταστική πατέντα και την ενεργοποίησα πριν έρθω εδώ πέρα κάτω, γιατί δεν έχω πολύ bandwidth όπως σας είπα στο πρώτο βίντεο και δεν μπορώ να απαντάω πολύ στα σχόλιά σας και να απαντάω σε αυτά. Αλλά κοιτάξτε τι έχω κάνει. Υπάρχει μια εφαρμογή, ένα software φοβερό που εδώ και ένα χρόνο το έχω ενεργοποιήσει για να διαβάζει εμένα πώς απαντάω σε σχόλια, πώς σκέφτομαι κτλ. Και να αυτόματα, ανάλογα με το πώς απαντούσα και το τι έγραφε κτλ., να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Και μπορεί να το, να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, γιατί έχει ένα σύστημα artificial intelligence και με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται πώς θα σκεφτόμουν και μπορεί να απαντήσει και να εξελιχθεί κιόλας. Δηλαδή πώς θα απαντούσα αν εγώ ήμουν εκεί πέρα να απαντήσω. Φοβερό πράγμα η τεχνολογία. Ωραία, πάμε τώρα να σας πω μερικά πράγματα που έχω φέρει εδώ μαζί μου για να είναι λίγο πιο ευχάριστος καιρό. Πρώτον, έχω φέρει γυαλιά ηλίου. Ξέρω ότι είναι λίγο άχρηστα εδώ πέρα στο υπόγειο τα γυαλιά ηλίου, αλλά, πρώτον, πάρε με το κράνος, είμαι πολύ cool. Και δεύτερον, αν βγω έξω, σκεφτείτε, θα έχω καιρό να δω ήλιο και θα πρέπει να κλείσω τα μάτια μου, γι' αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα χρειαστώ. Σκέφτομαι το μετά. Αμέσως, στα δύσκολα, σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Δεύτερο πράγμα που έχω φέρει είναι ένας ηλιακός φακός. Με αυτόν εδώ μπορείς να ανάψεις φωτιά από τον ήλιο. Αν πεις πάλι άχρηστο είναι, δεν έχεις ήλιο. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το φέρα για έναν άλλο λόγο. Είναι πάρα πολύ αστείο εδώ πέρα, κοιτάξεις μέσα, φαίνεται αυτός με μεγάλη μύτη και ανάποδα και γελάς. Και έπρεπε να φέρω κάτι για να γελάω εδώ πέρα, γιατί το γέλιο είναι πάντα κάτι που σε κάνει να νιώθεις καλά και στην υγεία κάνει καλό και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να γελάμε. Και θα μπορούσα να φέρω ανέκδοτα, διάφορα, να μπορούσα να βλέπω εκεί το Comedy Lab, δεν ξέρω να γελάω, αλλά... Μα αυτό είναι πιο εύκολο, πιο μικρό και πια τίποτα τσιγούν το κοιτώ. Τέλει. Δεν μου μάμουν στο επόμενο. Το επόμενο έχει να κάνει με φαγητό, έτσι, επειδή εντάξει. Φυσικά έφερα μερικά παστέλια, επειδή κάποιος μου το είπε να φέρω και σνακ, το ευτύχη. Θα τα τρώω και θα κολλάω τα χαρτάκια εκεί πίσω. Αλλά επειδή είναι τώρα Χριστούγεννα αυτές τις μέρες, έφερα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τρία μελομακάρονα, τρεις κουραμπιέδες.
θα τα μετράω ή θα τρώω μισό, δεν ξέρω τι θα κάνω ακριβώς. Λέω τώρα να φάω και ένα κουραπί, μην λίγο με το μακαρόν έτσι. Να πάρω δυνάμει για να συνεχίσω το βίντεο. Το επόμενο πράγμα που έφερα, το επόμενο, είναι ένα φανταστικό βιβλίο που έχει τη δύναμη να μου αλλάξει τη ζωή πραγματικά. Και είναι αυτό που θα μου βοηθήσει πάρα πολύ έτσι, σε ψυχολογικό τομέα εδώ πέρα, στα δύσκολα αυτή να διαβάσει τα πράγματα. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, ξέρω να το έχετε διαβάσει. Εγώ το αναγράψα πριν λίγο καιρό. Αυτό εδώ είναι. Ωραίο είναι. Είναι ωραίο, έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα. Και το φανταστικό, ξέρετε τι έκανα. Έφερα δύο! Έφερα δύο αντίτυπα. Δύο αντίτυπα. Φανταστικό, για να το διαβάσω δύο φορές. Γιατί έτσι θα το εμπεδώσω καλύτερα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο πράγμα που έφερα. Έφερα μια κιθάρα. Έφερα αυτή τη μικρή κιθάρα για να χωράει εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο κάπως περιορισμένος ο χώρος. Και είναι ωραία. Και μπορώ να παίξω και τραγουδάκια λίγο έτσι. Θα είμαι μαζί σου ως το τέλος του κόσμου. Θα είμαι μαζί σου ως το τέλος του κόσμου. Έχω την κιθάρα, κάθε μέρα θα σας λέω ένα τραγουδάκι στο βιντεάκι που θα ανεβάζω. Και κάθε μέρα θα σας δείχνω μερικά πράγματα που έχω εδώ μαζί μου. Αυτά! Λοιπόν, τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχετε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να μου πείτε αν καταστράφηκε ο κόσμος ή όχι. Αν καταστράφηκε ο κόσμος, πατήστε εδώ. Αν δεν καταστράφηκε ο κόσμος, πατήστε εδώ. Πάμε. Πατήστε σε ποιο χέρι. Από εδώ καταστράφηκε, από εδώ δεν καταστράφηκε. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια! Yeah!